Σήμερα θα φύγουμε από Μπρατισλάβα της Σλοβακίας να πάμε για Αυστρία, για Γκράζ. Με 60 τόνους. Ναι, ναι, καλά ακούστε. 60 τόνους. Βιομηχανικός συμπυκνωτής. 12 μέτρα μήκος, αλλά είναι πολύ φαρδί. 5,5 μέτρα. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Ούτε ψηλό είναι ούτε μακρύ, αλλά είναι φαρδί. 5,5 μέτρα. Θα μπλέξουμε πάλι. Έχει στη διαδρομή μία διασταύρωση μόνο που μπορεί να κολλήσουμε. Ο άλλος ο δρόμος είναι καθαρός, εντάξει. Βουδαπέστη, σορχόμαστε. Εν τω μεταξύ πήρα το αφεντικό τηλέφωνο και του λέω: «Μεγάλε, βρες τα φορτία γρήγορα να τα κάνουμε όλα να τελειώνουμε, γιατί θα με στείλει στην Ιταλία», του λέω. «Τι να κάνεις ρε», μου λέει, «στην Ιταλία? Θέλω να πάω στη Κιλία», του λέω, «δεν έχω πάει». «Και με τι να σε στείλω», λέει, μου λέει η Κιλία, «αφού τα φορτικά όλα τα έχω», μου λέει, «στη δουλειά. Θα πάρεις το σκάνερ του καινούργιο», του λέω. «Και θα πάω με αυτό». «Καλά», λέει, «θα δούμε». Ψήθηκε τώρα, αλλά... μάλλον κατά εκεί θα πάει η δουλειά. Σκάνια New Generation και Ιταλία.
Λες και δεν έχει 60 τόνους πίσω τώρα και το φορτηγό. Πάει άνετα, γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε κινητήρα αλλάξαμε, ούτε τίποτα. Όπως ήταν στο προηγούμενο δρομολόγιο, είναι και τώρα. Ή μήπως είναι πιο συμμαζεμένο το φορτίο τώρα και το παίζουμε εμείς μάγκες. Και πατάμε τον γκάζι, γιατί στο προηγούμενο δεν σου ερχόταν να το πατήσει τον γκάζι. Τέτοια μόνο που ήταν. Με το φρόστι τώρα, το μόνο που πρέπει να προσέχει κάποιος κατά τη γνώμη μου είναι ότι είναι καλύτερα να το χρησιμοποιήσει σε μέρη που δεν έχει πάει. Γιατί κρύβει όλα τα τοπία, όλη την πρασινάδα, όλα αυτά τα σχετικά. Τώρα μιας και λέμε για το special transport. Δεν βρήκα δρομολόγιο για το καινούριο χάρτη που κάνανε για την Ιταλία. Γιατί δεν υπάρχει, ή μήπως έκανα εγώ καμιά βλακεία. Όντως σε κανένα από τα φορτία μέχρι τώρα δεν βρήκα δρομολόγιο για την Ιταλία. Δεν θυμάμαι κιόλας στην ανακοίνωση που βγάλαν αν όντως υπάρχουν στην Ιταλία δρομολόγια για τα special. Ή βγήκε πιο μετά η Ιταλία. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ω, για αυτήν εδώ τη στροφή λέμε. Καλά, εντάξει. Φερνάρι πολύ απότομα, γιατί. Σικελία, όσοι πήγανε μείνανε με το στόμα ανοιχτό. Και κάτι φωτογραφίες που βγάλανε κάτι παιδιά εκεί στην ομάδα στο Facebook. Μιλάμε για πίνακες ζωγραφικής. Πρέπει να την έχουν κάνει πολύ καλά. Να την περπατήσουμε μόνος, γιατί θα μας προλάβουν αυτοί μετά. Ποιο είπαν θα βγάλουν, Ουκρανία, Βαλτικές χώρες, κάτι τέτοιο. Σιγά σιγά μου φαίνεται δεν τους προλαβαίνουμε. Θα μας παίζουν σαν μπαλάκι του πινκ πονκ, μία στο Eurotrack, μία στο American, μία στο Eurotrack, μία στο American. Μας ξεπαραδιάσουν. Κοιτάξτε όμως τώρα αυτό το τοπίο. Αυτό το τοπίο τώρα εδώ κάνει 10 ευρώ. Και τώρα πρέπει να έχει εκπτώσει στο Steam.
5 ευρώ κάνει το παιχνίδι και 5 ευρώ κάνει το Special Transport DLC. Τα άλλα τα mod όλα τώρα εδώ είναι δωρεάν. Κοιτάξτε. Τι κάστρα, τι κάμερες γωνίας, τι... Τα αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω. Όποια φιλαράκια μου λένε ή κανένας γνωστός ρωτάει για το παιχνίδι και κάνουν παράπονα, τους λέω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Πηγαίνετε στο Steam, λέω, και στη σελίδα του Train Simulator, ποιο train είναι τώρα αυτό, το 2017, το 2016, δεν θυμάμαι. Πηγαίνετε στα DLC, λέω, πατήστε να βγουν όλα τα DLC και κοιτάξτε κάτω, λέω, τι ποσό γράφει για να πάρεις όλα τα DLC. Γελάω, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω πόσο είναι. Μόλις το βλέπουν αυτό έρχονται όλοι με κατεβασμένο το κεφάλι. Το DLC για το Train Simulator πρέπει να είναι γύρω στα 5.000 ευρώ να τα πάρεις όλα. Τώρα στο Eurotruck και στο American δεν έχουμε τέτοια προβλήματα ακόμη. Να πουλάνε τα πράγματα τους τόσο ακριβά. Με 10-60 τόνους στην καρότσα και πάμε με 1720-1730 στροφές. Στους χιονισμένους δρόμους της Αυστρίας. Καλά είναι. Το πρόβλημα σε εμάς που παίζουμε αυτά τα παιχνίδια, που μας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, τα simulation που έχουν σχέση με τιμόνια και με τέτοιες ιστορίες, είναι ότι είναι ακριβά. Είναι ακριβό ότι έχει σχέση με τα παιχνίδια, όχι το ίδιο το παιχνίδι για τα DLC. Πας να πάρεις μια τιμονέρα. Εντάξει, έχει φθηνές τιμονέρες. Με κανένα 50, 300 μοίρες, 400, την κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά η πιο καλή να έχει συμπλέκτη φρένο, γκάζι κτλ. Η πιο φθηνή πρέπει να ήταν η Logic, γιατί η Logitech αυτή είναι η G25 πριν χρόνια, η G27 που είχα πάρει εγώ. Αυτές είναι 200 ευρώ, άσε που δεν μπορείς να τις βρεις τώρα. Η Logitech αυτή που βγάλουν οι 920 τώρα περνάνε πόσο, κανένα 200 ευρώ, τόσο. Αλλά δεν έχουν το μοχλό μαζί. Συν το μοχλό. Να πάει στα 250-300. 300 είναι πολλά λεφτά τώρα για τέτοιες βλακίες. Από την άλλη πάλι πες, τι να κάνεις, να πάρεις σαν τον άλλον, είχε πάρει ένα σκαμπό, είχε βάλει το ποντίκι πάνω, κάπου κόντρα το ποντίκι και όπως έφερε το σκαμπό γύρω γύρω έστριβε το που στα τιμόνι. Εντάξει, θα μου πεις, οι πατέντες πάντα καλές ήταν, αλλά τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Αμέσως μετά τη Logitech η πιο η άλλη λύση είναι η TAF 500RS της Thrustmaster. 500 ευρώ χωρίς μοχλό και αυτή, σε 190.
τίποτα, μια μεταχειρισμένη Logitech G27. Προχθές που έβλεπες κάτι αγγελίες στο Insomnia. Πού και πού βρίσκεις, πουλάνε τώρα. Βαριέται άλλο, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια, τις πουλάει. Εν τω μεταξύ της G27 να μην τις φοβάστε, είναι σκυλιά. Εκτός και αν είχα ένα πρόβλημα τώρα, εντάξει, χοντρό. Μια τιμονέρα θέλει τέτοια απλή και ένα head tracking για να σου λύνει τα χέρια, να μην είσαι σαν το τρελόν όλη την ώρα πάνω στο πληκτρολόγιο και σκομπλέ. Κάτι τρέχει. Τα έχουμε δει από τα μπλοκαρισμένα φρένα. Πα, θα βγει κάπου πίσω, θα γινόταν χαμός. Περίμενα να έχει λίγο στροφιλί και εδώ για Αυστρία, αλλά μπα. Καθαρή τη βγάλαμε σήμερα, μην μιλάτε καθόλου. Εν τω μεταξύ το MAN το έχει κάνει πολύ, πολύ όμορφο με την αναβάθμιση τώρα. Χαίρεσαι να είσαι μέσα στην καμπίνα για να κάνεις χιλιόμετρα. Τώρα μακάρι να είναι και το τελευταίο το δρομολόγιο έτσι, που είναι στους 70 τόνους. Να είναι λίγο απλή η διαδρομή. Γιατί τα δύο προηγούμενα ήταν μανίκι.
Παλατζέρο, ρε. Λοιπόν, το μανάκι τα πήγε καλά σήμερα. Το τράβηξε καλά το φορτίο, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Καλή και διαδρομή. Θα τα πούμε στο επόμενο.